έχετε εδώ τους κατοίκους του Χαλκιούς, να μας πείτε πώς βλέπουν οι κάτοικοι της περιοχής τη δημιουργία του hot-spot. Και εγώ και οι κάτοικοι είμαστε βασικά αντίθετοι σε όλο αυτό το επιχείρημα που πάει να γίνει στο κέντρο της Χίου και στο κέντρο των Καμποχώρων με 5 χωριά γύρω-γύρω. Βασικά, εφόσον ήρθε το πράγμα και προχώρησε έτσι και στήθηκε ότι πρέπει, είναι αναγκαίο να γίνει εδώ πέρα εφόσον δεν βρισκόταν άλλος επιτρεπόμενος χώρος, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, βασική προϋπόθεση δικιά μου και όλων των κατοίκων είναι εδώ πέρα να δουλέψει σωστά. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει δηλαδή αυτό το κομμάτι εδώ πέρα πρέπει να κλείσει γύρω-γύρω τουλάχιστον. Βέβαια δεν είναι στρατόπεδο συγκεντρώσεως φυλακών, τέλος πάντων, την ανθρωπίνων ψυχών κλπ. Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, εφόσον μαζευτούν, να είναι εδώ μέσα και να μην είναι εξέφραγο αμπέλι. Έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις από τις συνελεύσεις που κάναμε και με τον αστυνομικό διευθυντή και με τον δήμαρχο και όλους τους εμπλεκόμενους εδώ πέρα, ότι για να λειτουργήσει αυτό και να έρθουν οι κόσμος εδώ πέρα, πρέπει να είναι πρώτα στημένο σωστά. Δηλαδή να είναι κλεισμένο γύρω-γύρω, αυτός που θα μπαίνει και θα βγαίνει να έχει την ταυτοποίησή του και να μην κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα στους δρόμο ή στα χωριά μας ή τίποτα. Αυτό θα είναι τελείως αρνητικό για όλους, για όλο τον κόσμο. Καταρχήν, πρέπει, όπως μας είπανε, να υπάρχει το λεωφορείο, αυτός ο άνθρωπος καταρχήν θέλει να φύγει, να ταυτοποιηθεί και να φύγει. Ωραία. Να φύγει, να πάρει το λεωφορείο του ή το ταξί του, να πάει στο λιμάνι και να φύγει. Από εκεί και πέρα, εάν αυτός ο άνθρωπος πάρει την πιστοποίηση και φύγει μέσα στο δρόμο, θα φύγει μέσα. Πού θα πάει? Εντάξει, οι δρόμοι οδηγούν στοιχείο, αλλά θα μπουν και στο χωριό, και στο χωριό μου, και στο Βασιλιώνικο, και στο Δελβράτο, και στο Ζηφιά, και στο Δαφνόνα. Πού θα πάει? Κύριε Πρόεδρε, κάπου θα πάει. Πάντως, αν περάσουν τα χωριά σας, δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα εμπειρία από το Μισήνι. Ναι, είπαμε να δουλέψει σωστά. Δηλαδή, να υπάρχει εδώ πέρα, να πάρει το εισιτήριό του, όπως μας είπαν, θα υπάρχουν και εκδοτήρια εισιτηρίων, να υπάρχει μια καντίνα, κάτι, μια σύντηση. Όταν πεινάει ο άλλος και δεν βρίσκει εδώ πέρα τροφή, θα φύγει κάπου να πάει να βρει τροφή. Και όταν λέμε τροφή, μπορεί ακόμα και εδώ πέρα η περιοχή να γεμάτο εκυπευτικά και τέτοια. Τώρα πάει να κόψει μια ντομάτα, εντάξει, είναι λογικό, αλλά άμα είναι 1000 άτομα εδώ πέρα και φεύγουν στον δρόμο και πάνε μέχρι τη Χίο αυτό το καραβάνι, θα είναι εις βάρος όλων. Εάν δουλέψει σωστά, αυτή τη στιγμή, το σημείο που έχουμε φτάσει, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να φύγει σωστά, να πάρει την πιστοποίησή του και να φύγει με το λεωφορείο του και να πάει στο λιμάνι και να πάει όπου θέλει.